Στο ανατολικότερο σημείο της Κρήτης, στη Μονή Τοπλού, χθες το βράδυ, μαγεύοντας τους παρευρισκόμενους, βρέθηκε ο διεθνούς φήμης τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο για μία και μοναδική συναυλία, με το μεγάλο καλλιτέχνη παγκοσμίου φήμης να δηλώνει γοητευμένος από τον τόπο που αποφάσισε να δώσει μία από τις σπάνιες πλέον συναυλίες του. Μαζί τους στη σκηνή ήταν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ισπανού μαέστρου Τζόρντι Μπερνασέρ και την καταξιωμένη Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ντομίνγκο παρευρέθη στις τελευταίες εργασίες για τον έλεγχο του ήχου, δηλώνοντας γοητευμένος από το φυσικό τοπίο. To singing first with my parents, they were singing the zarzuela, which I'm having, by the way, some of the zarzuela music in the concert. Η συναυλία της οποίας υποστηρικτές ήταν η Attica Bank, η Παγκρίτια Τράπεζα και η Ντρακάτ, προβλήθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης που είχε προσκαλέσει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν εμφανίζεται συχνά πάνω στη σκηνή, γεγονός που οδηγεί πολλούς από τους θαυμασές του ανά τον κόσμο σε όποια χώρα και μέρος επιλέξει να το κάνει. Με το που είδε τη Μονή είπε ένα wow, είπε ότι είναι κάτι το μαγικό και αυτή η συναυλία θα μπορέσει να δώσει μια μεγάλη όθηση στον ομό Λασιθίου, στη Σιτία, σε όλη την περιοχή, με τη δημοσιότητα που θα πάρει η περιοχή. Όπως είχε γίνει σαφές από τους διοργανωτές και τους χορηγούς της μοναδικής αυτής συναυλίας, στόχος ήταν όχι μόνο η Σιτία να γίνει το επίκεντρο μιας τόσο σπουδαίας εκδήλωσης, αλλά αυτή ακριβώς η εκδήλωση να αποτελέσει έναν ακόμη λόγο ανάδειξης ενός τόπου με ιστορία, πολιτισμό, φυσική και ανώθευτη ομορφιά.